τουλάχιστον ως το 2014. Παράλληλα προαναγγέλει ότι ο κεφαλικός φόρος θα παρακρατείται από μισθούς και συντάξεις αντί να καταβάλλεται στις τράπεζες και τις εφορίες. Δύο μέτρα σοκ που θα ενταχθούν στο πολυνομοσχέδιο για να γονατίσουν του μισθωτού, προανήγγειλε από το βήμα τη Βουλή ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Η έκτακτη εισφορά ελεγγύη, δηλαδή ο κεφαλικό φόρος, από το 2012 θα παρακρατείται απευθεία από του μισθού και τι συντάξει, αντί να καταβάλλεται εφάπαξη με δόσει στι τράπεζε και στα γκισέ τη εφορία. Το Υπουργείο Οικονομικών το θεωρεί μάλιστα και διευκόλυνση, αφού μέσω τη παρακράτηση ο κεφαλικό φορό θα καταβάλλεται σε 12 με 14 δόσει αντί για 6 που ισχύει φέτο. Πάντω το μέτρο αυτό θα αφορά μόνο όσου έχουν εισοδήματα αποκλειστικά από μισθού και συντάξει. Και αυτό όμω δεν συνιστά καμία περαιτέρω επιβάρυνση. Είναι τα ποσά τα οποία έχουν ψηφιστεί και ισχύουν. Απλώ είναι η τεχνική μέθοδο τη μηνιαία καταβολή του ποσού. Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή φέρνει και νέε ανατροπέ στα εργασιακά. Οι κλαδικέ συμβάσει παγώνουν όχι για δύο χρόνια, όπω προέβλεπε αρχικά το πολύκαιρο το άρθρο 37, αλλά μέχρι το τέλο του μεσοπρόθεσμου, δηλαδή μέχρι το 2014, αν όχι μέχρι το 2015 που αναμένεται να παραταθεί το μνημόνιο. Και αν η Ελλάδα μπει σε νέο μηχανισμό στήριξη, τότε είναι πιθανό οι κλαδικέ συμβάσει να παγώσουν επαόριστο. Το κουκούε καλεί το λαό να πει τώρα με την οργάνωση και τον αγώνα του. Κάτω η κυβέρνηση, κάτω τα κόμματα που τον θυσιάζουν για να σώσουν τα κέρδη τη πλουτοκρατία. Πάντω, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Τρόικα, Ματία Μόρ, ξεκαθαρίζει σε συνέντευξη του ότι η Τρόικα δεν ζήτησε ποτέ την κατάργηση τη Εθνική Γενική Σύμβαση, ωστόσο αναφέρει ότι η κατώτατη μισθή στην Ελλάδα είναι υψηλότερη σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Η κατώτατη μισθή στην Ελλάδα είναι υψηλότερη σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη που έχουν τα ίδια επίπεδα οικονομική ευημερία και οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να εξετάσουν εάν αυτό είναι εμπόδιο στη δημιουργία θέσεων απασχόληση.